Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί εκλογές δεν έχει μόνο η κεντροαριστερά, ο φορέας αυτός, ο καινούριος, ο πολιτικός που δημιουργείται. Εκλογές υπάρχουν και διεξάγονται σήμερα εδώ στην πόλη μας για ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους τους εμπόρους της πόλης και όχι μόνο. Καλημέρα στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης, τον κύριο Παναγιώτη Μαντά, τον μέχρι τώρα τουλάχιστον πρόεδρο, έτσι. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα σας, έχετε τους ακροατές του 93,8. Να είσαι καλά, πρόεδρε. Τώρα τι γίνεται, τι εκλογές είναι αυτές που έχουμε σήμερα, ποια νόη θέση παίζετε, για πες. Είναι, καταρχήν η σημερινή εκλογική διαδικασία είναι η ανάδειξη αρχιερεσιών του Εμπορικού Συλλόγου. Ναι. Όπου καλούνται όλα τα μέλη να ψηφίσουν για την ανάδειξη όχι μόνο ΔΣ, Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και εκπροσώπησής μας στο δευτεροβάθμιο και το τριτοβάθμιο όργανο, δηλαδή στην Ομοσπονδία που ανήκουμε, αλλά και στην ΕΣΕΕ. Και σαν στόχο έχει την προσέλευση όλων των μελών να στηρίξουν τον Εμπορικό Σύλλογο για να έχει ο Εμπορικός Σύλλογος φωνή για την όποια διεκδίκηση των δικαιωμάτων στον κλάδο μας. Τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε εθνικό, φαντάζομαι, έτσι. Συλλογικότητες όταν αφορά ένα θέμα. Ναι, κατά τόπους Εμπορικής Σύλλογης, στις περισσότερες περιοχές έχουν γίνει. Ναι. Η διαδικασία σε εμάς γίνεται σήμερα. Οπότε, ο στόχος, όπως προείπα, είναι η ομαλή εκλογική διαδικασία, να ξέρουν οι συνάδελφοι ότι προσδοκούμε την ενεργοποίηση όλων των μελών και ένα ψηφοδέλτιο το οποίο έχουμε φτιάξει είναι ενιαίο και υπερκομματικό. Πόσο εύκολο ήταν αυτό τώρα να είναι υπερκομματικό ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο σε μια τοπική κοινωνία, εντάξει, είναι δύσκολο να αποχρωματιστεί, έτσι. Ο στόχος του Εμπορικού Σύλλογου, καταρχήν ο Εμπορικός Σύλλογος είναι συνδικαλιστικό όργανο. Αν δεν καθαρίσεις τέτοιες σκοπιμότητες, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, δεν μιλάω σε επίπεδο ομοσπονδιών που διάφορα γίνονται. Εκεί χρωματίζονται, εκεί δηλαδή οι ομοσπονδίες μπαίνουν κάτω από κομματικές ομπρέλες. Είδες, όχι, ναι, δεν είναι. Παίζουν ένα ρόλο οι κομματικές χρειάς εκεί και η κομματική ομπρέλα, όπως είπατε. Σε τοπικό επίπεδο τα έχουμε παραμερίσει όλα αυτά. Κοιτάμε μόνο να αντιμετωπίσουμε αν μπορούμε ή να βοηθήσουμε κάποια προβλήματα που είναι κοινά για όλους τους κλάδους, όπως είναι η υπερφορολόγηση, όπως είναι οι ρυθμίσεις οφειλών, παρεμβάσεις οι οποίες έχουμε φωνή και μπορούμε να τις κάνουμε και να καταθέσουμε, ας πούμε, την άποψή μας. Ναι. Οπότε σήμερα πάμε για νέο ΔΣ. Για νέο ΔΣ, για εκπροσώπηση, όπως είπαμε, στην Ομοσπονδία και για εκλεκτική επιτροπή. Η εκλεκτική επιτροπή είναι τριμερής, η οποία στα 3 χρόνια της θητείας, ας πούμε, έχει τον έλεγχο, μπορεί κάποια στιγμή να ελέγξει το ΔΣ. Αυτό είναι η εκλεκτική επιτροπή, έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Το πρώτο, κυρία Παπαδάτου, είναι η συμμετοχή. Τώρα ξεκινάει η διαδικασία, από τις 10 το πρωί είναι μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Ναι. Όπως το είπα, στόχος είναι να έρθουν και να ψηφίσουν, να αναδείξουν αντιπροσώπους. Ναι. Είμαστε στην εποχή η οποία όλοι απαξιώνουν τα πάντα και είναι λογικό αυτό, γιατί ο κόσμος έχει τα δικά του προβλήματα. Mm-hmm. Αλλά καλό είναι και αυτό να μην το ξεχνάμε, γιατί κάποτε οι έμποροι ήταν η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, αλλά ύστερα από αυτή την λέλαπα τη φορολογική, η πλειοψηφία αδυνατεί να ανταποκριθεί και κατά συνέπεια απαξιώνει τέτοιες διαδικασίες και είναι λογικό. Βεβαίως. Μία φυσική εξέλιξη των πραγμάτων είναι, με την απαξίωση να επικρατεί δυστυχώς σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας και των ιδεών. Αν μπορούμε να πούμε ότι ακόμα υπάρχουν ιδέες. Πέστε μου κάτι, κύριε Μαντά, από πλευρά συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο τώρα. Υπήρχαν συμμετοχές ή ήταν κάτι δύσκολο, ήταν λιγοστή τελικά η υποψήφια? Υπάρχουν συμμετοχές και κοιτάξαμε και να το ανανεώσουμε το ψηφοδέλτιο και να βάλουμε άτομα από όλους τους κλάδους. Δηλαδή, εκτός από την παραδοσιακά ένδυση υπόθεση, έχουν μπει και χρυσοχόοι, ομιλών τώρα, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Ναι. Έχουν μπει από όλους τους κλάδους, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Δεν ήταν εύκολο να κουβεντιάσεις με τον καθένα, να πεις έλα να ασχοληθείς, γιατί mm-hmm. ασχολούμαστε με την έννοια της θερετότητας, με τα κοινά, χωρίς να έχουμε έτσι ιδιόφελος, έτσι. Ναι, ναι. Ούτε θα είμαστε εμείς που θα λύσουμε τα προβλήματα και θα κάνουμε τις απίστευτες παρεμβάσεις. Ωστόσο, να υπερθυματίσουμε και να πούμε ότι ο Σύλλογος της Τρίπολης, ο Εμπορικός Σύλλογος, είναι από το 1915, είναι από τους αρχαιότερους ή ο αρχαιότερος σύλλογος. Ναι. Και κάποιοι άνθρωποι έχουν μοχθήσει, έχουν δουλέψει για το Σύλλογο, έχουν αγοράσει ένα ακίνητο εκεί το οποίο είναι ιδιόκτητο. Θα ήταν πολύ εύκολο να κάνουμε όλη τη θητεία μας και να πάμε στο σπίτι μας, mm-hmm. να τελειώσει δηλαδή η τριετία και να πούμε περάσαμε και διατελέσαμε ή φτιάξαμε ένα βιογραφικό. Ωστόσο, δεν το απαξιώνουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Το αγκαλιάζουμε και το ξαναυποστηρίζουμε και θέλουμε, όπως προείπα, τη συμμετοχή όλων και τις υποδείξεις όλων, ας πούμε. Γιατί πέραν την ενεργοποίηση που θέλουμε όλων των μελών, πρέπει να τονίσουμε ότι είμαστε κοινωνικά αλληλέγγυοι σε όλους mm-hmm. και ότι πραγματικά παλεύουμε να διεκδικήσουμε τα όποια δικαιώματα των συναδέλφων και του κλάδου
και να έχουμε μία φωνή ενιαία. Πάντως αξίζουν συγχαρητήρια στον ήδη υπάρχοντα εμπορικό σύλλογο, ο οποίος κατάφερε να συσπυρώσει τους εμπόρους της περιοχής μας, αφετέρου και σε όλους τους συμμετέχοντες και σε όλους όσους έχουν αφουγκραστεί τη συγκεκριμένη διαδικασία. Γιατί το έχετε βιώσει και ο ίδιος προσωπικά, φαντάζομαι, και ως ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά και από την επίσημη θέση που έχετε, ότι τελικά στοχοποιούνται περισσότερο τα μέλη κάποιου συλλόγου, γιατί δεν έχεις και που αλλού να απευθυνθείς. Όταν πάει κάτι στραβά, δηλαδή, εκεί θα απευθυνθείς. Ναι, συνήθως τι γίνεται. Τώρα, ο εμπορικός σύλλογος είναι, ανοίγουμε άλλη κουβέντα, το οποίο καλό θα είναι να κάνουμε μια εκπομπή να τα πούμε αυτά τα πραγματάκια. Είναι, σου λέει ο άλλος και τι κάνει ο εμπορικός σύλλογος. Ναι. Έτσι, καταρχήν δεν έχει πόρους από πουθενά, πέραν κάποιων προγραμμάτων που παλιά υλοποιούνταν τα ΛΕΚ και τώρα έτσι υλοποιούνται, αλλά με το ζόρι, ας πούμε, έχουμε κάποιους πόρους. Δεν υπάρχουν συνδρομές, δεν υπάρχει καταρχήν υποχρεωτικότητα συνδρομής. Ναι. Συντηρούμε το κτίριο με νύχια και με δόντια. Δεν έχουμε ούτε υλικοτεχνική υποδομή, ούτε γραμματιακή υποστήριξη. Ό,τι κάνουμε το παλεύουμε και το κάνουμε μόνοι μας. Ναι. Δεν θέλω να κάνω backup τι κάναμε σε αυτά τα 3 χρόνια, ούτε να ευλογήσουμε που λέμε τα γένια μας. Mm-hmm. Κάναμε όμως κάποιες προσπαθιούλες, οι οποίες τουλάχιστον υπάρχει μια αναγνωρισιμότητα από τον κόσμο και βγαίνουμε έξω και μας λένε μπράβο παιδιά, καλό είναι αυτό, καλό είναι εκείνο, συνεχίστε. Και αυτό κάνουμε τώρα. Προσπαθούμε να συνεχίσουμε και να τελειώσουμε μάλλον αυτό το οποίο αρχίσαμε. Mm-hmm. Είχαμε μια επιτυχημένη λευκή νύχτα, είχαμε το χορό μας, είχαμε παρεμβάσεις που κάναμε σε διάφορους τομείς. Mm-hmm. Έχουμε και διάθεση να προχωρήσουμε και να έχουμε φτιάξει μια ευάρυθμη και ευπρόσωπη ομάδα και την ανανεώσαμε όπως το είπα. Mm-hmm. Και έχουμε τη διάθεση άλλη μια τριετία να συνεχίσουμε και να βάλουμε το λιθαράκι μας και να προσφέρουμε στον εμπορικό σύλλογο. Πολύ ωραία. Μία τελευταία έτσι, αναφορά να κάνουμε. Σήμερα τελειώνει το δεκαμερθήμερο εκπτώσεων, ενδιάμεσων εκπτώσεων. Ναι. Έτσι. Είχε έναρξη την 1η του Νοέμβρη, σήμερα λίγη. Δεκαπενθήμερο εκπτώσεων, ναι. Μπράβο. Και την δεν ερχόμενη. Έχω εικόνα, δεν έχω σαφή εικόνα να σας πω αν ήταν καλό ή κακό. Δεν θα σας ρωτούσα γιατί πρέπει να γίνει αποτίμηση της κατάστασης και αυτό είναι αντιληπτό από όλους μας. Την παραπάνω εβδομάδα έρχεται και η Μαύρη Παρασκευή, Black Friday όπως την ονομάζουν, 24 Νοέμβρη. Όπου ναι. Προφανώς αναμένεται και εκεί να γίνει κάτι αντίστοιχο, εκεί φαντάζομαι, με τη λευκή νύχτα. Λίγο ξενόφερτο, είναι λίγο ναι. ξενόφερτο αυτό. Mm-hmm. Περισσότερο το προβάλλανε, ας πούμε, τα μαγαζιά του κέντρου και δει τα μαγαζιά ηλεκτρονικών ειδών, ναι. να μην ονοματίσουμε τώρα και τέτοια. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει εφαρμογή, ειδικά σε εμάς εδώ στην επαρχία, αυτό το πράγμα. Άλλωστε, να ξέρετε ότι παλιά παραδοσιακά υπήρχαν 2-3 εκπτωτικοί περίοδοι. Τώρα όλο βάζουμε 15ήμερα, 10ήμερα. Ναι. Όλο ανασκευάζω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν έχει την τρελή κίνηση, ας πούμε, ο εμπορικός κόσμος και να πει κάνω και αυτό. Mm-hmm. Έτσι, δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε ούτε να ναι. επιβάλλουμε. Να πούμε κάντε αυτό επειδή το κάνει, ας πούμε, το παραδοσιακά το κάνει τα πολυκαταστήματα ή το κέντρο. Σε καμία περίπτωση. Είναι λίγο καινούργιος ο θεσμός. Ναι, ναι. Από την ΕΣΕ που είχαμε μια εικόνα πέρυσι, υπήρχαν κάποια καταστήματα τα οποία ήταν ευχαριστημένα, αλλά κυρίως είναι μαγαζιά κέντρου. Ναι, ναι. Αντιληπτό. Πολύ ωραία. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για το χρόνο και για τις πληροφορίες που μας δώσατε σχετικά με τις σημερινές εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου. Να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας την ομαλή εκλογική, την διεξαγωγή τη σημερινή διαδικασία και βεβαίως με το καλό τα αποτελέσματα, έτσι, για όλους τους ενδιαφερόμενους. Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Μαντά. Γεια σας.